Κοιτάξτε, αδέρφια μου, θα σας πω ένα γεροντικό το οποίο είναι πολύ ψυχοφελές. Ήταν μια οικογένεια η οποία αποτελείται από τους γονείς, δύο κορίτσια και ένα αγόρι. Το αγόρι αγάπησε πολύ τον Χριστό από μικρό παιδί και έφυγε τα παλιά χρόνια, έφυγε για το Άγιο Όρος. Και έφυγε χωρίς να θέλει να ξέρει κανείς που πήγε, να μην τον ενοχλούν οι δικοί του κτλ. Δεν ήξεραν που πήγε, ξέραν ότι πήγε στο Άγιο Όρος, αλλά πήγε σε σκήτη, σε μοναστήρι και που χάωσε κοίτα. Λοιπόν, μετά από μερικά χρόνια πήγε ένας συγχωριανός στο Άγιο Όρος και συμπτωματικά πήγε εκεί που ήταν αυτό, σε μια σκήτη. Μόλις τον είδε ο μοναχός, τον συγχωριανό του, τον γνώρισε. Ο συγχωριανός του όμως δεν γνώρισε τον μοναχό, γιατί άλλαξε όλο, με τα ράσα, με τα γένια, με τα αυτά, δεν τον γνώρισε. Και τι έκανε τώρα ο μοναχός. Τον πλησιάζει τον συγχωριανό του, σαν άγνωστος, και του λέει: «Καλώς όρισες, αδελφέ, από πού είσαι εσύ?» Λέει αυτός, παράδειγμα, από τη Βυρδικούσα. Δεν ήταν, λέω τρόπο, από τη Βυρδικούσα. Από τη Βυρδικούσα, λέει, μωρέ, λέει, από τη Βυρδικούσα, κάπου λέει, είχα γνωρίσει, λέει, μια οικογένεια, λέει. Μια οικογένεια έκανε, πως δεν θυμότανε το βίντεο το. Μια οικογένεια, ώρα, πώς λεγότανε, Περδικάκι, ας πούμε, συμβολικά. Λοιπόν, τις ξέρεις, πώς δεν ξέρω, λέει. Λέει, συγχωριανοί είμαστε, δεν τους ξέρω. Λέει, τι κάνει αυτή η οικογένεια, μιλάει για τη δική του. Λέει, άσε, λέει, τι να στα πω, λέει, αυτός, λέει, ο πατέρας της οικογένειας, απεβίωσε, λέει, έφυγε από τη ζωή, άφησε, λέει, τη γυναίκα του χείρα και δύο κορίτσια ορφανά, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, πώς θα παντρευτούν, είναι, λέει, για κλάματα. Μαθαίνει αυτός τώρα ότι ο πατέρας του πέθανε, ότι η μάνα του είναι χείρα και τα δύο κορίτσια είναι ορφανά και απροστάτευτα. Δεν είπε τίποτα στον συγχωριανό, το έφυγε ο συγχωριανός, πηγαίνει αυτός κατευθείαν στο γέροντα. Λέει, γέροντα, λέει, ζητώ την ευλογία σου να φύγω, λέει, για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τάχα σου, γέροντας, γιατί αυτός ήταν εσόκλης. Της είπε, δεν θα βγει από το μοναστήρι, μόνο παραδώσει το πνεύμα του. Λοιπόν, τι είναι αυτά που μου λες, παιδί μου, λέει. Ναι, ναι, γέροντα, ναι, θα σου εξηγήσω, λέει, θα με καταλάβεις, λέει, έτσι και έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Έχω μια μάνα χείρα, έχω, λέει, δύο αδελφές ορφανές. Θα βγω έξω, λέει, να εργαστώ κάτι, να τους υποστηρίξω, να τους αποκαταστήσω και μετά, λέει, θα έρθω. Δεν φεύγω το μοναστήρι για πάντα, λέει, θα έρθω πάλι. Ζητώ ευλογία. Λέει ο γέροντας, παιδί μου, λέει, δεν μπορώ να σου δώσω τέτοια ευλογία. Αλλά δεν μπορώ και να στα απαγορέψω. Αν εσύ θέλεις να πας, λέει, χωρίς ευλογία, δεν θα σε δέσω από το πόδιό. Πήγαινε. Λοιπόν, αυτός τι. Εγώ, ρε, τι γέροντας είναι αυτός, σκληρός, λέει, μην πάω για τη μάνα μου, λέει, μην πάω για τις αδερφές μου. Τελικά έφυγε από το μοναστήρι και περπατώντας στο δρόμο, ήταν και καλοκαίρι και όλα, έφτασε σε ένα σημείο που υπήρχε ένα δέντρο. Έτσι λαχανιασμένος και υδρωμένος και τα λοιπά, στενοχωρημένος, κάθισε κάτω από το δέντρο αυτό και λίγο να πάρει μια ανάσα. Όταν κάθισε, βλέπω από απέναντι να έρχεται ένας άλλος μοναχός. Ψηλός ένας μοναχός. Λοιπόν, μόλις στάνει εκεί ο μοναχός, ο άλλος, του λέει, ευλόγησαν αδερφέ, λέει, τι σε βλέπω, λέει, πολύ θλιμμένο, στενοχωρημένο, λέει, τι, μήπως πεινάς, μήπως διψάς, έχω, λέει, να σου δώσω, έχω τα γάρι, έχω και νερό, να σου δώσω ένα φας, να πιείς και τα λοιπά. Όχι, όχι, λέει, αυτός, άσε εμένα, δεν με σώσει τίποτα, λέει, από αυτά, λέει. Τι, λέει, τι σου συμβαίνει, λέει, αν μπορώ να βοηθήσω. Του λέει την ιστορία, ότι αυτό και αυτό. Λέει, καλά, λέει, ο γέροντάς σου είπε να πας. Λέει, όχι, λέει, αλλά τι χρειάζεται να μου πει, λέει, μυαλό δεν έχω. Να μου πει ο γέροντας αυτό, λέει, είναι φως φανάρι ότι πρέπει να πάω να βοηθήσω τη μάνα μου και τις αδερφές μου, λέει. Λέει, ο γέροντας σου έδωσε ευλογία. Όχι, λέει, έφυγα, λέει, γιατί δεν χρειάζεται ευλογία γι' αυτό, είναι κοινός φανερό ότι έτσι πρέπει να κάνω. Του λέει μετά ο άλλος μοναχός, καλά, λέει, αυτό που έκανες, λέει, είναι, λέει, είναι τελειωμένο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσεις πίσω. Λέει, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσω πίσω, είναι καθήκον με αυτό. Τότε, λέει, άμα πας
Άμα πας εσύ, εγώ δεν χρειάζομαι να βοηθήσω, λέει, την οικογένειά σου και τη μάνα σου, να γυρίσω, λέει, πίσω εγώ. Και εξαφανίζεται. Κατάλαβες. Μετά αυτός, επειδή είχε πνεύμα Θεού, λέει, βρή, λέει, τι έκανα, ο Θεός έστεινε άγγελο, λέει, να κοιτάει, να φροντίζει για τη μάνα μου και για τις αδερφές μου, και εγώ πήγα, λέει, να διώξω τον Άγιο Άγγελο, να φροντίσω εγώ. Έβαλε τα κλάματα, γύρισε πίσω. Τότε τον είδανε στο μοναστήρι, πάθα πλάκα που λέμε στη λαϊκή γλώσσα, τους είπε την ιστορία και δοξάσαν τον Θεό και τα λοιπά. Ήταν ο φύλακας άγγελος της οικογένειας. Ναι. Αυτός. Κατάλαβες, ναι. Ναι. Πήγαινε για ανώτερος αυτός από τον φύλακα. Ο Θεός, βλέποντας ότι αυτός ήταν στο μοναστήρι, ναι, και τα λοιπά, έστειλε άγγελο με τις προσευχές και ειδικές του, όπως θες πάντο, να προστατεύει. Πήγε αυτός να βγει προστάτης. Ευτυχώς γύρισε πίσω. Ωραία. Θα πω κι εγώ, να πω κι εγώ ένα γεροντικό. Και, ναι, ένα λεπτάκι. Ναι, μετά μου έστειλε. Κάποτε ήταν ένας ανάπηρος και ζητούσε βοήθεια. Δεν είχε ποδάρια καθόλου, ανάπηρος από ποδιά. Ζητούσε βοήθεια. Εκεί που ζητούσε βοήθεια, είχε ραντεβού κλείσει κάποιος με κάποιον άλλον και πήγε και περίμενε πότε να έρθει ο άλλος. Όταν τον είδε ο ανάπηρος αυτόν τον άλλον, άρχισε να του ζητάει βοήθεια. Βοήθησε με, σε παρακαλώ, δώσουμε. Δεν βλέπεις, λέει, είμαι ανάπηρος, δεν έχω ποδάρια, δεν έχω τούτο κτλ. Ο άλλος τώρα έκανε πως δεν άκουγε, έκανε μια βόλτα εκεί και περίμενε να έρθει τον άλλον που ήταν. Για μια στιγμή έγινε ο ανάπηρος αυτός κάπως ενοχλητικός. Του λέει, τόση ώρα σε παρακαλάω, ρε παιδί μου, λέει, ψυχή δεν έχεις απάνω σου, λέει, δεν βλέπεις ότι είμαι ανάπηρος, λέει, να μου δώσεις μια βοήθεια. Οπότε ο άλλος λέει, τι βοήθεια να σου δώσω εγώ, μωρέ. Δεν βλέπεις, λέει, ότι εγώ είμαι πιο δυστυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Δεν βλέπεις, λέει, ότι δεν φοράω παπούτσα. Όνειρό μου είναι να βρω ένα ζυγάρι παπούτσα. Γυρίζει μετά ο ανάπηρος και του λέει, ας είχα εγώ τα δικά στα ποδάρια και ας μην φορούσα ποτέ παπούτσα. Εκείνος είχε πόδια, αλλά... Καταλάβατε. Βαθύ νόημα. Ναι, ναι. Εμείς διαμαρτυρόμαστε για κάτι χωρίς να βλέπουμε τα χειρότερα. Δεν έβλεπε ο άλλος με τα πόδια. Ήταν δυστυχισμένος γιατί δεν είχε παπούτσια. Και ο άλλος του λέει, ας είχα εγώ τα δικά στα πόδια και ας μην φορούσε ποτέ παπούτσια. Ονοήτω. Συγχωράστε με και θα σου. Πού να μην φορούσα και παπούτσα. Πού να μην φορούσα και παπούτσα.